σε επτά στάδια με τρει ημερομηνίε ορόσημο και υπό την αίρεση πω όλα στο μέτωπο τη διασπορά του ιού βαίνουν καλώ, θα προχωρήσει η άρση των περιοριστικών μέτρων στη χώρα μα. Το νέο μα σύνθημα λοιπόν είναι μένουμε ασφαλείς. Βγαίνουμε από το σπίτι, όμω μένουμε πάντα υπεύθυνοι. Η αρχή θα γίνει από τη Δευτέρα 4 Μαΐου, οπότε και οι πολίτες για να βγουν στους δρόμους δεν θα χρειάζονται πια γραπτή άδεια ή SMS. Από την ίδια ημερομηνία η ατομική άφληση θα επιτρέπεται στους ανοικτούς χώρους και στη θάλασσα, ωστόσο οι οργανωμένες παραλίες θα παραμείνουν κλειστές. Την ίδια ημέρα θα λειτουργήσουν τα κομμωτήρια, τα κουρία και τα κέντρα αισθητική, αλλά και ορισμένα είδη καταστημάτων όπω βιβλιοπολία, ηλεκτρονικά είδη και καταστήματα αθλητικών ειδών. Στι 4 Μαου επίση θα επαναλειτουργήσουν τα κταίο, ενώ οι εκκλησίε θα είναι ανοιχτέ για του πιστού και ατομική λατρεία. Το σχέδιο τη επόμενη μέρα δεν είναι ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση, ούτε ένα απλό σχέδιο επιστροφή σε κάποια κανονικότητα. Το έχουμε ονομάσει γέφυρα ασφάλεια. Αξίζει να σημειωθεί πω από τη Δευτέρα 4 Μαου θα υπάρξει η επανενάρξη τακτικών χειρουργείων αλλά και των απογευματινών ιατρίων. Οι στόχοι μα πλέον είναι δύο. Να είναι σε ετοιμότητα το σύστημα υγεία σε περίπτωση αύξηση των κρουσμάτων και να επιστρέψει το σύστημα υγεία σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου θα επιστρέψουν στα Θρανία οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου, ενώ θα ανοίξουν και τα φροντιστήρια για τους συγκεκριμένους μαθητές. Παράλληλα θα επανεκκινήσει το υπόλοιπο λιανεμπόριο, ενώ θα ανοίξουν επίσης οι σχολές εκμάθησης οδήγησης και τα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών εξαιρουμένου των ΟΠΑΠ Play. Δεν αλλάζει ο τρόπος εξυπηρέτησης συναλλασσόμενο με το δημόσιο εφόσον δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική ή απομακρυσμένη εξυπηρέτηση, όπως για παράδειγμα μέσω της πύλης gov.gr, αυτή συνεχίζει να γίνεται αποκλειστικά με προκαθορισμένο ραντεβού. Στι 18 Μαου θα επιστρέψουν στα σχολεία οι υπόλοιπε τάξει του Λυκείου αλλά και το γυμνάσιο. Παράλληλα, θα αρχίσουν και πάλι να λειτουργούν τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευση και ξένων γλωσσών, ενώ τι πόρτε του θα ανοίξουν αρχαιολογικοί χώροι, ζωολογικά πάρκα και βοτανικοί κήποι. Απευθύνουμε έκκληση στου πολίτε και το επιβατικό κοινό πρώτον, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση με τα μέσα μεταφορά. Και δεύτερον, για όσου αυτό δεν είναι εφικτό, ειδικά κατά τι ώρε αιχμή, η χρήση των μέσων μαζική μεταφορά να γίνεται για απολύτω αναγκαίου λόγου. Την 1η Ιουνίου ξεκινά και η δραστηριότητα στον τομέα τη εστίαση. Την ίδια ημέρα θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία 12 μήνε λειτουργία αλλά και οι κινηματογράφοι με συγκεκριμένου κανόνε και περιορισμού. Παράλληλα, θα ενεργοποιηθεί και το δεύτερο κύμα εργασιών της δικαιοσύνης. Και αν η προηγούμενη φάση επιβολής των περιοριστικών μέτρων φάνταζε δύσκολη, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η επόμενη φάση της σταδιακής άρσης αυτών των μέτρων είναι εξαιρετικά πιο κρίσιμο, πιο δύσκολη στη διαχείριση. Όσον αφορά στη ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, η έναρξή τους μεταφέρεται στις 10 το πρωί, με διευρυμένο ωράριο κατά περίπτωση τήρηση αποστάσεων δύο μέτρων ανά άτομο, χρήση μάσκας για προσωπικό και πελάτες, ενώ συνιστάται μη χρήση ανελκυστήρων. Σε κάθε επιχείρηση που επανεκκινεί λιανικού εμπορίου, το κατάστημα της οποίας είναι έως 20 τετραγωνικά μέτρα, επιτρέπεται η παρουσία συνολικά τεσσάρων ατόμων. Για καταστήματα τα οποία έχουν επιφάνεια 20 100 τετραγωνικά μέτρα, επιτρέπεται η παρουσία τεσσάρων συν ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα και για επιχειρήσεις οι οποίες είναι άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων, επι, επιτρέπεται η παρουσία εργαζομένων και πελατών 12 ατόμων συν ένα άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα. Να σημειωθεί πω από τη Δευτέρα 4 Μαου θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκα από εργαζόμενου και πελάτε σε κουρία, κομμωτήρια, κεντρές και λοιπέ υπηρεσίε που προποθέτουν σωματική επαφή. Υποχρεωτική θα είναι η χρήση της προστατευτικής μάσκας και από τους εργαζόμενους σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων, στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και γενικότερα σε όλους τους κλειστούς χώρους. Μάλιστα οι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο της τάξης των 150 ευρώ.